Γεια σου παιδιά, Trump Rider εδώ. Το σημερινό βίντεο θα είναι πιο πολύ σαν μια απάντηση. Γιατί έκραξα το Vestrom στην αξιολόγηση που το έκανα θετικά και αρνητικά. Δεν θα είναι μεγάλο βίντεο, λίγα πράγματα θα πω. Καταρχάς εδώ να πω ότι επειδή είδα πολλά σχόλια που λένε άλλοι αναβάτες ότι γιατί το πήρες αφού δεν σου κάνει. Παιδιά, όταν το πήρα το μηχανάκι μου έκανε. Εγώ δεν είχα εξελιχθεί οδηγικά όπως έχω εξελιχθεί τώρα. Τότε μου έκανε, τώρα δεν μου κάνει. Και δεν είπα σε καμία περίπτωση ότι μου κάνει το μηχανάκι και γι' αυτό το αξιολόγησα. Όταν το αγόρασα, εγώ το πήρα με σκεπτικό, είναι made in Japan, δεν σπάει, δεν χαλάει, θα κάνω και τις βόλτες μου, θα το κρατήσω 10-15 χρόνια και θα τα κάνω όλα. Όμως έγραψε χιλιόμετρα μαζί του, είδα ότι εγώ εξελίσσομαι οδηγικά, δεν μπορώ να μείνω με ένα μηχανάκι που με κρατάει πίσω οδηγικά. Και πέρα από το οδηγικά και από θέμα κατανάλωσης. Γιατί κανένας όταν αγόρασε εγώ το μηχανάκι δεν μου είπε ότι άμα πας με 140-150 το μηχανάκι δεν θα καίει 6 λίτρα. Θα καίει 7,5-8. Αυτά δεν τα λέει κανένας. Γιατί εμένα τόσο καίει το μηχανάκι όταν πάω στην Εθνική με 140-150 σταθερά. Και 160. Εγώ αυτές τις ταχύτητες θέλω στην Εθνική, δεν θέλω να πηγαίνω σαν να έχω ένα 500, τότε γιατί πήρα 650 κυβικά μου θέλω 500. Το 500 μια χαρά πήγαινε και με 130 στην Εθνική. Αλλά εγώ θα πήρα 6,5 για να πάω και με 25 άλογα παραπάνω, πόσα έχει παραπάνω, για να πηγαίνω με συν 15 χιλιόμετρα πάνω στην Εθνική, όχι να πηγαίνω με την ίδια ταχύτητα που πήγαινα με το 500 και να καίω εκεί πέρα πάνω. Γιατί παραπάνω καίει το Vestrom 6,5 από το CB του 506 στα 130. Τώρα, άλλο λόγο, πολλοί μου είπατε ότι κάποια πράγματα είναι μέτρια αλλά δεν είναι καλά. Και θα σας πω ότι από μόνοι σας λέτε ότι κάποια πράγματα είναι μέτρια. Αυτά που είναι μέτρα, εφόσον εγώ κάνω βίντεο για θετικά και αρνητικά, πώς μπορώ να τα βάλω τα μέτρα στα καλά? Δεν μπαίνουν. Αναγκαστικά τα μέτρα θα μπουν στα κακά, στα αρνητικά. Αν κάναμε βίντεο θετικά, μέτρια και αρνητικά, τα περισσότερα αρνητικά που ανέφερα θα μπορούσαν να μπουν και στα μέτρια. Δηλαδή τότε θα είχαμε 3 θετικά κανονικά, θα είχαμε 10 μέτρια και θα είχαμε και 3 αρνητικά. Αλλά εγώ δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να γίνει αυτό, γιατί κάτι που είναι μέτριο για μένα, για κάποιον άλλον μπορεί να είναι καλό. Και κάτι άλλο που είναι αρνητικό για μένα, για κάποιον άλλο μπορεί να είναι καλό. Τώρα, ελπίζω να καταλάβατε λίγο το σκεπτικό μου με αυτό το βιντεάκι που έρχεται προστεθέμενο στο θετικά και αρνητικά στο Vestrom 6,5 του 2021. Δεν θα πω κάτι παραπάνω, ό,τι θέλετε γράψτε μου στα σχόλια. Και να είστε πάντα καλά, πάντα όρθιοι και τα λέμε στο επόμενο. Γεια σας.